Στη φάκα της αστυνομίας έπεσε το βράδυ της Δευτέρας ένας 22χρονος από την Ανδρίτσενα, ο οποίος συνελήφθη με ποσότητες ναρκωτικών. Ο νεαρός άνδρας προσπαθούσε να ρίξει στα στέκια θανάτου της Ηλίας ποσότητες κοκαίνης, από τις οποίες θα κέρδιζε περισσότερα από 75.000 ευρώ. Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Πύργου, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών, εντόπισαν τον άνδρα να κινείται με αυτό το μαύρο αυτοκίνητο σε χωριό της ευρύτερης περιοχής της Ανδρίτσενας και σε έλεγχο που του ενήργησαν βρήκαν και κατέσχεσαν 575 γραμμάρια κοκαίνης και 8,3 γραμμάρια κάναβης. Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του σε περιοχή της Ηλίας, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν 1,7 γραμμάρια κοκαίνης, 3 ηλεκτρικές ζυγαριές ακριβίας, ένα μεταλλικό ψαλίδι με ίχνη κοκαίνης και πλήθος τμημάτων από νάιλον σακούλες που χρησιμοποιούσε για τη συσκευασία της κοκαίνης. Από τις έρευνες των αστυνομικών προέκυψε ότι ο 22χρονος μετέφερε από την Αθήνα τις ναρκωτικές ουσίες με σκοπό τη διακίνησή του στην Ηλία. Τη συσκευασία που βρέθηκε στην κατοχή μου, μου την παρέδωσε στην περιοχή Δάφνης Αττικής ένας αλλοδαπός, ο οποίος ξέρει ότι κατάγομαι από την Ηλία, διότι συχνάζω σε μια καφετέρια στη Δάφνη, όπου εργάζεται ένας φίλος μου διανομέας. Με πλησίασε και μου είπε να μεταφέρω αυτή την ποσότητα, χωρίς να ξέρω εγώ πόση είναι, και να την παραδώσω σε άγνωστο προς εμένα άτομο, που θα με πλησίαζε στον κόβο της κατακόλου, γνωρίζοντάς με από το αυτοκίνητο που οδηγούσα, και σε αντάλλαγμα μου είπε ότι θα μπορούσα να κρατήσω 10 γραμμάρια από αυτή την ποσότητα. Δέχτηκα να το κάνω λόγω της ασθένειάς μου και της εξάρτησής μου από τα ναρκωτικά. Την κάναβη βρέθηκε στην κατοχή μου, την προόριζα για αποκλειστικά δικιά μου χρήση. Το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος που θα αποκόμιζε ο κατηγορούμενος από τη διακίνηση των ναρκωτικών ξεπερνά τις 75.000 ευρώ. Ενώ κατασχέθηκε και αυτό το μαύρο Mercedes ως μέσο μεταφοράς των ναρκωτικών ουσιών.